Την Τσικνοπέμπτη, ναι, για να φας καλά, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να φας κρέας. Ναι. Έτσι, το τσίγνισμα είναι ένας τρόπος ψησίματος. Δηλαδή αυτό που τσικνήσω, θα φας θα το, θα το ψήσεις λίγο παραπάνω. Να βάλεις την κατενούς κρέα στην κατσαρόλα. Δεν ξέρω, θα μας πει ο επόμενος καλεσμένος μας στην εκπομπή. Ο κύριος Πάνος Χαλόφτης, σύνδεση με την Μουρούζη, συνδιοργανωτής του Vegan Life Festival. Καλό μεσημέρι. Τώρα για εσάς που έχετε καλύτερη σχέση με τη χορτοφαγία, φαντάζομαι ότι αυτή η μέρα θα είναι κάπως δύσκολη, γιατί τα έθιμα είναι έθιμα και τηρούνται και από το πρωί υπάρχει μια τσίκνα στην ατμόσφαιρα. Κύριε Χαλόφτη, τι καλησπέρα. Τρώτε σήμερα, πώς το τσικνίζετε? Πριν πούμε τι τρώμε, θα έχει ενδιαφέρον να πούμε τι είναι ο βιγκανισμός, ο οποίος είναι ένας τρόπος ζωής που προσπαθεί να αποκλείσει στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού την σκληρότητα και την εκμετάλλευση απέναντι στα ζώα. Ναι. Είναι αρκετά εύκολο να μιλάμε για φαγητά, για λουκάνικα ή οτιδήποτε άλλο δείξατε προηγουμένως και να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτά υπάρχει ένα θύμα, υπάρχει ένα ζώο το οποίο ήθελε να ζήσει και παρά τη θέλησή του κάποιος του το αφαίρεσε για να καλοπεράσουμε ή όλα αυτά που από λέγαμε. Από τους vegetarian ποια είναι η διαφορά σας, γιατί δεν το ξέρουμε τώρα, είναι λίγο λεπτό αυτό. Vegetarian ναι, είναι μια δίαιτα η οποία και αυτή αποκλείει το κρέας από τη διατροφή. Ο βιγκανισμός είναι πολύ πιο ολιστικός και έρχεται να βοηθήσει τα ζώα σε όλα τα στάδια και σε όλα... Α, δεν τρώτε ούτε τα προϊόντα των ζώων εσείς, ας πούμε, ούτε γάλα, ούτε πίνετε ούτε τίποτα? Αποφεύγουμε το οτιδήποτε έχει εκμετάλλευση, σκληρότητα ή θάνατο ζώου. Μάλιστα. Αυτό στην πρακτική της διατροφής είναι και το κρέας και τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, το μέλι και άλλα. Ναι. Έχει προεκτάσεις στο ρουχισμό, στα σαπούνια ή τα καλλιντικά που χρησιμοποιούμε, τα οποία πρέπει να είναι cruelty free, να μην είναι δοκιμασμένα σε ζώα και να μην έχουν ζωικά υλικά. Και σε πολλά άλλα. Ναι, θα μας το πείτε τώρα αναλυτικά. Εσείς προσωπικά μέχρι ποια ηλικία τρώγατε κρέας? Γιατί φαντάζομαι κάποια στιγμή σταματήσατε να τρώτε κρέας ή δεν έχετε σταματήσει εξ ολοκλήρου? Το κρέας συγκεκριμένα να, το έχω βγάλει από τη διατροφή μου τα τελευταία 11 χρόνια. Να. Ενώ τα τελευταία 5 περίπου με 6 είμαι vegan. Έχετε δει διαφορές στην καθημερινότητά σας, στη λειτουργία του οργανισμού σας? Η μεγάλη διαφορά που έχω δει εγώ προσωπικά, γιατί την έκανα και κάπως μικρό στην αλλαγή, οπότε δεν είχα προλάβει να έχω προβλήματα, είναι στην ψυχολογία μου. Γιατί πια οι πράξεις μου είναι σε αρμονία με την φιλοσοφία μου και πραγματικά πιστεύω ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον όλοι έχουμε τη φιλοσοφία στο σύστημα των αξιών μας. Δεν είναι κάποιος που πραγματικά επιδιώκει την κακοποίηση, την εκμετάλλευση, το θάνατο του ζώου. Στο Vegan Life Festival, απλά το λοιπόν, ξεχνάμε. Θα μας πείτε τι κάνετε σήμερα, γιατί είναι η σημερινή ημέρα. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για σήμερα? Ναι. Η Αθήνα σήμερα, ειδικώς που ξέρω να σας πω, έχει αρκετές προτάσεις. Τόσο τα περισσότερα vegan μαγαζιά, όσο και κάποιες εξτρά διοργανώσεις που γίνονται λόγω της ημέρας, θα έχουν vegan φαγητά, είτε πιο ήπια μαγειρεμένα, είτε και τσικνισμένα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν μπιφτέκια οσπρίων, υπάρχει ο γύρος μανιταριών, υπάρχουν φιλετάκια σόγιας και πάρα πολλά άλλα που μπορεί κάποιος που θέλει αυτή τη γεύση να μην τη στερηθεί, αλλά χωρίς να προκαλεί το κακό. Να περάσετε πολύ καλά. Να περάσετε πολύ καλά και εσείς απόψη. Πόσοι vegan υπάρχουν στην Αθήνα, πώς θεωρείτε ότι είναι vegan πραγματικά και μέσα στην πρωτεύουσα? Δεν υπάρχει επίσημη μέτρηση, αλλά αυτό που είναι απόλυτα σίγουρο είναι το νούμερο μεγαλώνει διαρκώς. Να σας πω ενδεικτικά ότι στο φεστιβάλ το τελευταίο είχαμε 35.000 επισκέπτες στην Αθήνα. Και επίσης διοργανώνουμε και σε Θεσσαλονίκη και Χανιά με αντίστοιχη επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμότατα για τη συμμετοχή σας στις συνδέσεις. Και πάμε να δούμε τώρα.